τον Θωμά Μόσχο, είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς Μακεδονίας. Μακεδνός. Κύριε Μόσχο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα Σωτήρη, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Και βλέπουμε ήδη στο Σούπερ ότι στέλνετε ζωοτροφές προς τους πυρόπληκτους. Είναι μια κίνηση αλληλεγγύης. Ουσιαστικά οι κτηνοτρόφοι μαζεύετε τις ζωοτροφές. Ναι, βασικά δεν είναι μόνο κίνηση αλληλεγγύης. Είναι αναγκαία κίνηση για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι κτηνοτρόφοι. Ο ΕΛΓΑ ιδρύθηκε το 1988, πριν 33 χρόνια, και δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι σε περιπτώσεις πυρκαγιάς και πλημμύρας η ανταπόκριση πρέπει να είναι άμεση και θα πρέπει να άμεσα δηλαδή να μεριμνεί για να φτάνουν ζωοτροφές στους κτηνοτρόφους, γιατί δεν είναι κάτι απλό. Από τη στιγμή που χάνεις τις τροφές, τα ζώα πόσες μέρες θα μείνουν νηστικά και χωρίς νερό. Άρα ουσιαστικά δεν υπάρχει. Οπότε επειδή εμείς γνωρίζουμε το πρόβλημα. Μια τράπεζα ζωοτροφών για τέτοιες έκτακτες ανάγκες. Ναι, είτε τράπεζα ζωοτροφών, είτε κάποιες συμβάσεις με τοπικούς παραγωγούς αναπεριοχή που θα κρατάνε κάποιο απόθεμα. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς πρέπει να γίνει. Αυτό υποτίθεται οι ειδικοί θα το κάνουν, αλλά 33 χρόνια δεν έχουν βρει τη λύση. Πάντως βλέπω ότι ήδη έχετε μαζέψει και από τις φωτογραφίες που έλεγε πριν και η Κατερίνα και βλέπουμε αυτές τις φωτογραφίες αρκετά μεγάλη ποσότητα. Πόση ποσότητα είναι αυτή, αν έχει φύγει, αν έχει φτάσει. Ναι, και πώς τα στέλνετε εκεί. Στους κτηνοτρόφους της Εύβοιας. Έχουμε μαζέψει ένα φορτηγό επικαθήμενο που είχε πάνω 40 μπάλες, στρόγγυλα δεμάτια και τετράγωνα μεγάλα και περίπου 4 τόνους ζωοτροφή. Mm-hmm. Τώρα έχουμε συγκεντρώσει ένα δεύτερο φορτηγό το οποίο θα σταλεί τις επόμενες μέρες. Και για να σταλούν αυτά εκεί πέρα το κόστος το ανέλαβε ο Δήμος Άργους Οριστικού. Επικοινωνήσαμε εμείς με το Δήμαρχο Καστοριάς, Δήμαρχο Άργους και την Περιφέρεια Καστοριάς. Δεν μας απάντησε ο Δήμος Καστοριάς, από την Περιφέρεια ακόμα αναμένουμε απάντηση και ο Δήμος Άργους Οριστικού το έλυσε σε μία μέρα που σημαίνει ότι αν θέλουν μπορούν να τα λύσουν. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να τα λύσουν. Μάλιστα. Πάντως είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Συγχαρητήρια και στο Δήμο Άργους Οριστικούς που ήταν τόσο άμεση η ανταπόκρισή του. Είναι πραγματικά συγκινητικό γιατί οι άνθρωποι στους οποίους στέλνετε αυτό το φορτίο είναι ίσως πιο πολύτιμο και από να τους στείλεις τρόφιμα ή αν έχει καεί το σπίτι του ακόμα και ένα ρούχο, γιατί τα ζώα τους είναι πραγματικά η ζωή τους. Και η περιουσία τους, έτσι. Ναι, και εμείς στην κίνηση προχωρήσαμε για αυτόν ακριβώς το λόγο. Επειδή γνωρίζουμε πώς είναι σε τέτοιες περιπτώσεις ή μπορούμε να φανταστούμε, δεν θέλουμε να γνωρίζουμε νομίζω κανένας μας. Αλλά το θεωρούμε και αμεληταίο αυτό που έγινε, γιατί στην ουσία αυτό που κάναμε εμείς ήταν ψυχολογική στήριξη στους συναδέλφους. Αυτά που έρχονται είναι ακόμα χειρότερα. Γιατί δεν δηλαδή θα έχουν. Τώρα καταστράφηκε το δάσος. Όταν θα αρχίσει να βρέχει εκεί πέρα θα πλημμυρίσουν και πάλι, γιατί νομίζω πλημμύρισαν φέτος το χειμώνα ή πέρυσι πότε ήτανε. Ναι, στη Μύδη. Κάποιοι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να αποζημιωθούν ή δεν ξέρουμε πώς θα αποζημιωθούν, γιατί στην Ελλάδα 2021 το 85% των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεν έχει άδεια. Και αν θα αποζημιωθούν, δεν ξέρουμε αν θα αποζημιωθούν στην πραγματική αξία της κτηνοτροφικής μονάδας. Έχουμε ακούσει κάποια μέτρα. Μια μονάδα μπορεί να στοιχίζει 400.000. Σωστά. Έχουμε. Και αυτοί θέλουν να δώσουν μια προκαταβολή 20.000. Αυτά τα μέτρα ακριβώς μπορεί να μας βοηθήσει και η Αθανασία που τα λέγαμε και χθες εδώ. Μπορούμε να τα επαναλάβουμε έτσι εντάχει. Ναι, για τις κτηνοτροφικές μονάδες, δηλαδή όσον αφορά τη μονάδα, είναι η προκαταβολή από μέχρι 14.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια αποζημίωση όσον αφορά τον εξοπλισμό που μπορούν να έχουν. Αλλά σίγουρα είναι η προκαταβολή, έτσι θα πρέπει να περάσουν μετά και τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ. Εσείς ξέρετε καλύτερα πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Ακούν αυτά τα ποσά έτσι όπως τα ακούτε κύριε Μόσχε σε πρώτο χρόνο για να υπάρξει μια ανάταξη δυνάμεων για τους ανθρώπους εκεί, τους συναδέλφους σας στην Εύβοια να μαζέψουν είναι ό,τι μπορούν να μαζέψουν. Είναι αστεία ποσά, είναι αστεία. Δηλαδή όταν, αν έχεις μια κτηνοτροφική εγκατάσταση που έχει 1.000 τετραγωνικά, για να αλλάξεις τη σκεπή και να μπορέσεις να βάλεις τα ζώα μέσα για το χειμώνα, μόνο τη σκεπή σας λέω τώρα, χωρίς να βάλεις μηχανήματα, θέλεις για αγορά πάνελ μόνο 22.000 ευρώ.
Άρα οι 14.000, για παράδειγμα, που δίνουν ως προκαταβολή τώρα μέχρι τέλη Αυγούστου, λέτε ότι δεν φτάνουν να φτιαχτεί ούτε η σκεπή, έτσι, ούτε για να βάλετε μέσα τα ζώα. Μάλιστα, κύριε Μόση. Λέω τα ποσά είναι αστεία. Οι κτηνοτροφικές μονάδες σήμερα δεν είναι όπως ήταν πριν κάποια χρόνια που είχε κάποιος μια αποθηκούλα στο σπίτι και έβαζε 10 πρόβατα. Η κυβέρνηση δηλαδή μας αντιμετωπίζει φορολογικά και ασφαλιστικά σαν επιχειρηματίες και σε δικαιώματα μας αντιμετωπίζει σαν τσομπάνους. Είναι αλήθεια. Δεν μπορούμε να προσλάβουμε ούτε προσωπικό μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ, ενώ θεωρούμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Το κλίμα αλλάζει, οι συνθήκες αλλάζουν και δεν έχουν δώσει σημασία τόσα χρόνια ούτε η κυβέρνηση ούτε ο ΕΛΓΑ στο τι γίνεται. Ο κόσμος φεύγει από τη φύση και δεν είναι κάτι περίεργο που φεύγει από τη φύση από αυτές τις δουλειές. Εκεί στη Βόρεια Εύβοια, εμείς με τους ανθρώπους που μιλήσαμε στα χωριά Κερασιά, Παπάδες, Αφλάδη και κατά εκεί πάνω, όταν δεν έχουν ένα ιατρείο, δεν έχουν ένα σχολείο να πάνε τα παιδιά τους. Και η κυβέρνηση ξοδεύει 2,5 εκατομμύρια για μεγάλο περίπατο στην Αθήνα και δεν ξοδεύει 2,5 εκατομμύρια για ιατρία, θα σας πω, όχι για πυροπροστασία και για σχολεία. Πώς θα γυρίσει ο άνθρωπος στη φύση ή πώς θα καλλιεργήσει χωράφια, γιατί να γίνει κάποιος κτηνοτρόφος. Η εγκατάλειψη της υπαίθρου είναι ένα μεγάλο ζήτημα και είναι και το στίχημα, όπως το θέτετε έτσι, κύριε Μόσχε, να μείνουν εκεί οι άνθρωποι που επλήγησαν. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Συγχαρητήρια και για την πρωτοβουλία σας. Είναι πολύ σημαντική βέβαια. Πρωτοβουλία. Όλοι οι άνθρωποι που βοηθούν. Χρόνια πολλά και εμείς να πάμε εκεί, να μείνουμε στην Εύβοια, δηλαδή, να συναντήσουμε τον θεολόγο.